Κορυφώνεται η ζέστη σήμερα. Οι υψηλές θερμοκρασίες κορυφώνονται στις περισσότερες περιοχές ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και μιλάμε για το εσωτερικό της Θεσσαλίας, την Ανατολική Στερεά αλλά και την Ανατολική Πελοπόννησο, που κατά τόπους εδράδειο σήμερα θα φτάσει στους 39, ίσως και 40 βαθμούς τοπικά. Αυτές οι θερμοκρασιακές τιμές σιγά σιγά από αύριο θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν, με συγχωρείτε. Στα δυτικά και στα βόρεια θα πέσει λίγο η θερμοκρασία από αύριο, θα παραμείνουν αυξημένες στα ανατολικά περιοδικά, αλλά από την Παρασκευή σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φτάνοντας στους 34-35 βαθμούς το πολύ, δεν θα τους ξεπεράσει. Άρα λοιπόν υπομονή μέχρι την Παρασκευή, όπου θα έχουμε και μελτέμι ισχυρό έτσι, στο Αιγαίο, βοριάδες 6-7, ίσως τοπικά 8 μποφόρ, που θα ρίξουν αρκετά την θερμοκρασία. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στην εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας σήμερα, όπου όπως βλέπετε, όπως μας έχει συνηθίσει ο καιρός στις τελευταίες μέρες, ηλιοφάνεια θα επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μοναδική εξαίρεση κάποια τμήματα των Κυκλάδων, κυρίως στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις, ενδεχομένως και στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός και τις βραδινές ώρες. Τώρα η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα αυξημένη, όπως βλέπετε, θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, και μιλάμε για Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στους 39 βαθμούς στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Το 39 το περιμένουμε κυρίως στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, όπως σας είπα, σε περιοχές Ανατολικής Θεραίας και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Τώρα, αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές και στην νησιωτική χώρα και στο Αιγαίο. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Λέσβου, στα ανατολικά τμήματα της Σάμου, στα ανατολικά τμήματα της Ρόδου. Όσο πιο κοντά στην Τουρκία βρισκόμαστε, τόσο πιο αυξημένες θερμοκρασίες θα παρουσιάζονται στις περιοχές αυτές. Στους 35 με 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και σε περιοχές της Κρήτης. Τώρα, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, όπως βλέπετε, με ένταση 3-5 μποφόρ, ίσως και τοπικά 6 στα νοτιότερα τμήματα νοτίως της Πελοποννήσου, σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές και στο δυτικό Κρητικό Πέλαγος. Από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ στα νότια τμήματα του Αιγαίου, βορειοδυτική στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με την ίδια ένταση, ενώ στα βορειότερα τμήματα κυρίως θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και πιο εξασθενημένοι μέχρι και 4 μποφόρ τοπικά. Θέλω να σας πω ότι σε περιοχές της Θράκης θα είναι έντονη η δυσφορία σήμερα, διότι παρόλο που ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου γενικά, στον νομό Εύρος συγκεκριμένα, εκεί φαίνεται να έχουμε τις μέγιστες θερμοκρασίες, ο δείκτης δυσφορίας ανεβαίνει πάρα πολύ λόγω του ότι η σχετική υγρασία θα είναι ιδιαίτερως ανεβασμένη στο 50 με 55% αργά το μεσημέρι. Οπότε σε συνδυασμό με το 36 που περιμένουμε στη Θράκη, το ανθρώπινο σώμα θα καταλαβαίνει αυτή η θερμοκρασία ως 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν αργά το μεσημέρι σε περιοχές της Θράκης. Να περάσουμε στο νομό Αττικής. Στο νομό Αττικής ηλιοφάνεια σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αυξημένες θερμοκρασίες στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως στα δυτικά τμήματα του νομού, δηλαδή Ασπρόπυργο, Μέγαρα, σε αυτές τις περιοχές να φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Σαρονικό κυρίως νοτιάδες πριν το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, γιατί θα πνέουν και από βορειοδυτικές διευθύνσεις κατά διαστήματα 2-4 μποφόρ και από μεταβλητές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές πάλι στους 36 βαθμούς βλέπετε η μέγιστη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί θα στραφούν σε νοτιάδες, νοτιοανατολικούς συγκεκριμένα 2-4 μποφόρ και θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς αργά το βράδυ και θα ενισχυθούν σημαντικά προς τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας.